Και αυτό. Και το τύπωμα έχει εκφραστικές δυνατότητες. Πολύ σημαντικό. Ειδικά στην ξυλογραφία. Σε όλα και στο είναι χαλκό. Είναι τελείως χειροποίητο. Πάμε στο χαλκό. Τι γίνεται. Ναι, αλλά στην ξυλογραφία το κάνεις τελείως στο χέρι σου. Δεν έχεις κανένα μηχάνημα. Το σωστό είναι να μην μπαίνει πρέσα στην ξυλογραφία. Κοίταξε, όταν είναι πλακάτα, τη βάζουν την πρέσα. Εδώ πέρα έχουμε, που είναι το τέτοιο, ένα σκουπίδι. Τώρα θα λέτε ότι είμαι πολύ σχολάρα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς. Διότι και αυτό που λέω στα παιδιά εγώ εδώ, μου λένε καλά κυρία, δεν είναι δοκιμαστικό. Λέω τα δοκιμαστικά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να βγουν με το καλύτερο χαρτί και με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα τι κάνω, θέλω να καθαρίσω και βάζω το εδώ και με τον ύχη μου, γιατί έχει εδώ πιάσει. Έχει πιάσει εκεί, έχει πιάσει στο στεφάνι. Βλέπετε. Άρε κίτρινο. Είπα λέω θα στεγνώσει και λιγάκι, αλλά έλα που δεν στέγνωσε και θα μπορούμε να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας τώρα. Κάνουμε και ένα σταυρό και προχωράμε στο παρασύνθημα κοινώς. Κόκκινο δεν θα βάλετε τώρα. Θα βάλω όταν το σηκώσω. Γιατί έχω τον κίτρινο με το κίτρινο, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να διορθώσω κάτι. Και πρέπει, τώρα το κοιτάω και λοξά, όλο γυαλίζει, δεν έχω... Κοίτα, κάνει... Η κίτρινη πάντοτε να είναι έτσι. Αν δε και ο Θεός βοηθός.